JPG, βάλε μουσική σε αυτό το πλάσμα που θα μπει τώρα μέσα, που είναι το πρόσωπο το οποίο το 2018 ήταν αυτό που αναζήτησαν οι περισσότεροι ψάχνοντας στο Google. Και όχι μόνο, είναι το πρόσωπο το οποίο από τότε που μπήκε τηλεοπτικά στη ζωή μας, θα έλεγα ότι το συζητάμε όσο κανένα. Και κάτι ακόμα, θέλω να πω για την εμφάνισή της τον Ιούνιο στα βραβεία MAD. Ναι, στο MADWalk. Στο MADWalk. Ήταν καταπληκτική. 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 Λοιπόν, η Λιάννα Παπαγεωργίου, παρακαλώ. Γιατί, κορίτσι μου, είναι για να περπατάς, δεν είναι για να κάθεσαι. Καλησπέρα. Καλώς την ε. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ που είσαι. Ευχαριστώ. Εδώ. Ευχαριστώ. Ρε, πόσα χρόνια είχαν περάσει, είχες έρθει τη χρονιά που είχες βγει στα Ρελάς. Είχα έρθει το 2011, ναι. Σήκω από αυτό γιατί είσαι που είσαι πάρα πολύ ψηλή. Όχι, εδώ με βάλανε με το ζώο. Θέλεις να κάτσεις πάνω σε αυτό. Για κάποιο λόγο, ναι. Αλήθεια, εσύ, ο τρελός χωρίς μαλλιά, ε. Ναι. Σίγουρα. Λοιπόν, ήταν η χρονιά που είχες βγει στα Ρελάς. Ήταν η χρονιά που είχα βγει στα Ρελάς, ναι. Τα όνειρα που είχες εκείνη τη χρονιά μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα, βγήκανε? Όχι, ή άλλα σκεφτόσουν και άλλα σου ήρθανε? Άλλα σκεφτόμουν, άλλα μου ήρθανε, αλλά σίγουρα μου έχουν έρθει καλύτερα και με το παραπάνω, πραγματικά. Λοιπόν, θέλω να την γνωρίσουμε μέσα από το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Εντάξει, το κορμί σου είναι... Είναι αξιοζήλευτο. Είναι δουλειά όμως, όπως είπε και η φίλη μας στην οντισιόν, Ελένη μου. Είναι δουλειά αυτό το κορμί. Δηλαδή, τι εννοείς? Είναι δουλειά, είναι διατροφή, είναι γυμναστική, είναι ώρες. Θες να μου πεις ότι ασχολείσαι κάτι παραπάνω από αυτό που σου δώσε ο Θεός? Σίγουρα. Πλέον δεν είμαι και 15 χρονών, είμαι 30 χρονών. Εννοείται. Κάνω τη γυμναστική μου, προσέχω τι τρώω, προσέχω τον εαυτό μου, να κοιμάμαι, να βάλω τις κρέμες μου. Το 30 μας το πες για να σου ευχαριστούμε και το λες εμένα απέναντι σου. Λοιπόν, όχι. Πάμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια. Αλλάζω και λέω, μετά τις διαφημίσεις ερχόμαστε να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για εκείνη και φυσικά να δούμε την πραγματική ζωή των μοντέλων που θέλουν να κάνουν καριέρα και την κάνουν στο εξωτερικό. Ποια είναι η αλήθεια? Είναι τόσο κοντά σε αυτό που ονειρεύεται το κάθε μικρό κορίτσι, όπως και εσύ όταν ήσουν σε αντίστοιχη ηλικία, στα 13, στα 15, στα 10, δεν ξέρω πότε μπαίνει στο μυαλό ενός κοριτσιού. Είναι τόσο εύκολα τα πράγματα ή απλά όταν το ονειρεύεται κανείς, το έχει φτάσει ήδη στην κορφή και δεν ξέρει τη διαδρομή όλη. Λοιπόν, εδώ είμαστε με την Λιάννα Παπαγεωργίου που έχουμε σήμερα πραγματικά πάρα πολλά πράγματα να πούμε και μας είναι και πολύ ευχάριστο να βλέπουμε αυτό το πολύ ωραίο κορίτσι που έχουμε συνηθίσει πια να το βλέπουμε τα βράδια μέσα από... έτσι είναι. Είναι τόσο μεγάλη η επιτυχία του προγράμματος. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν έχει σημασία. Τα καλά πράγματα πρέπει να τα λέμε. Είναι τόσο μεγάλη επιτυχία που το παίζουν όλα τα κανάλια, οπότε είναι σαν να βλέπεις την Ιλιάνα και όλους τους υπόλοιπους μαζί με τα κορίτσια κάθε μέρα παντού. Δηλαδή μας βομβαρδίζεται από παντού. Οπότε θα ήθελε κανείς να σε δει και σε ένα άλλο κομμάτι, να δει την άλλη σου πλευρά και να μάθει κι άλλα για σένα. Γιατί όπως λέγαμε πριν, από το 18 ψάχνουμε, ήσουν το νούμερο ένα πρόσωπο στην αναζήτηση. Ποια είναι, ρε παιδί μου, αυτή η κοπελάρα, από πού ήρθε? Πού δούλευε, πώς μπήκε στη ζωή μας, ποια ήταν το όνειρά της? Έπιασε τα σχέδια όλα αυτά που είχε φανταστεί, ονειρευτεί στη ζωή της να αποκτήσει. Και μέσα από εσένα να μάθουμε και κατά πόσον οι δοκιμασίες ενός κοριτσιού που θέλει να διαπρέψει στο εξωτερικό είναι απλές, είναι δύσκολες ή είναι πιο δύσκολες από ό,τι βλέπουμε μέσα από το πρόγραμμά σας. Κοίταξε, αν σκεφτείς τον παράγοντα ότι τα κορίτσια στο σπίτι έχουν ήδη ένα σπίτι, έχουν οδηγό, έχουν τροφή, έχουν τους καλύτερους φωτογράφους, τα καλύτερα δυνατά concepts, έχουν ήδη την αναγνώριση, που αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή, βγαίνουν από το show και είναι αναγνωρίσιμες. Ακόμα και μία μέρα να καθίσεις και να βγεις τηλεόραση, όπως ζεις και εσύ, το show είναι viral. Όλη η ομάδα και τα κορίτσια παίζουν παντού. Οπότε, μόνο και μόνο κερδίζεις από την αρχή. Σίγουρα το show για μένα προσωπικά και νομίζω για όλα τα μοντέλα που το βλέπουν έξω από το χορό είναι πιο εύκολο. Γιατί ξεχνάμε τα υπόλοιπα. Να ξυπνάς μία ώρα το πρωί, να πετάς με το αεροπλάνο, να φτάνεις σε μία ξένη χώρα, να φωτογραφίζεσαι κατευθείαν, να γίνεσαι εξώφυλλο, να είσαι πάρα πολύ κουρασμένη, να είσαι πάντα μόνη σου και να κάνεις και μια πολύ δύσκολη δουλειά. Να δεν είσαι είναι πάντα μόνη σου δεν πολύ αρέσει, για να σου πω την αλήθεια. Είσαι δηλαδή και ξένη χώρα και πάντα μόνη σου. Πώς είσαι πάντα μόνη σου, είσαι με τόσο κόσμο γύρω σου. Με κάποιους δεν θα είσαι πιο κοντά, σαν φίλοι, πιο φιλικά. Σίγουρα, αλλά όταν θέλεις να κάνεις καριέρα, δεν μένεις στάσιμο σε ένα σημείο και δεν δουλεύεις με μια συγκεκριμένη ομάδα. Ομάδα αποκτάς αργότερα. Όταν κάνεις μια δουλειά όπως εγώ, πούμε, τώρα στην τηλεόραση, εσύ έχεις την ομάδα, δεν την έχεις. Ναι, εγώ έχω πλέον την ομάδα μου, πολύ χαρούμενη και περνώ φανταστικά μαζί τους. Για να φτάσω σε αυτό το σημείο όμως, έχω αλλάξει
5 χώρες. Έχω ταξιδέψει σε 20. Μέρα παραμέρα, χωρίς σταματημό, να δουλέψω με κάθε ομάδα, να με μάθει ο κάθε φωτογράφος, ο κάθε στυλίστας, το κάθε γραφείο, το κάθε περιοδικό, για να κάνεις το επόμενο βήμα και να πας πιο ψηλά. Οπότε εκεί δεν έχεις χρόνο. Δεν έχεις χρόνο ούτε για τον εαυτό σου. Βρε, Ηλιάνα μου, συγγνώμη. Πες μου κάτι για να τα πάρουμε ένα-ένα. Είδες τι λες, πάω, φωτογραφίζομαι, προσπαθώ να με γνωρίσει ο κάθε φωτογράφος στην κάθε χώρα. Πολύ ωραία όλα αυτά. Επειδή βλέπω κάποιες κοπέλες οι οποίες έρχονται εκεί, δεν είναι ακόμα σίγουρες αν θέλουν να γίνουν μοντέλο, αλλά τους αρέσει το modeling, ή κάποιες άλλες που ναι, το θέλουν πάρα πολύ. Κάποιες από αυτές αισθάνομαι ότι έχουν μια δυσκολία στο να περπατήσω. Δεν σου λέω να μου κάνεις πασαρέλες και είσαι στο Μιλάνο, αλίμονο. Έτσι, δείξε μου κάτι. Και βλέπεις ότι ενώ έχουν το κορμί, ναι. Δεν ξέρω τι λείπει η αυτοπεποίθηση ή δεν ξέρω, με μαθήματα μαθαίνεται αυτό. Δηλαδή, εσύ πού έμαθες να κάνεις πασαρέλα? Πουθενά, επάνω στην πασαρέλα έμαθα. Έτσι μαθαίνουμε, αλήθεια. Ναι, έβαζα τα κούνια μου στο σπίτι μου, έκανα τις πρόβες μου, πήγα στο casting, με πήρανε, okay, μάλλον το κάνουν καλά, σκέφτηκα. Και μετά βλέπεις, παρατηρείς, βλέπεις shows, βλέπεις βίντεο. Όταν σε αφορά κάτι, αυτό που κάνεις και το αγαπάς, δεν το ψάχνεις, δεν θες να μάθεις περισσότερα, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Ναι, δεν έχουν όλες όμως, όλα τα κορίτσια του modeling το ίδιο περπάτημα. Μέχρι εκεί μπορώ να το πω, εσύ το ξέρεις καλύτερα τι εννοώ. Σίγουρα. Ναόμι δεν είναι καμία και δεν θα γίνει και ποτέ. Γιατί έχει πολύ συγκεκριμένο περπάτημα. Γιατί είναι αυτή που είναι μια γαζέλα, δηλαδή αυτή η γυναίκα γεννήθηκε για να είναι έτσι και έχει. Θεωρώ ότι ίσως και η καταπίεση που υπήρξε τότε ήταν και το πρώτα μαύρα μοντέλα που βγήκαν στην τηλεόραση, που είναι έγχρωμη και όλο αυτό. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο αυτό. Όλη τη σειρά. Ήταν 2-3 που είχαν βγει μαζί. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι χρησιμοποίησε όλο το hate που ίσως να υπήρχε πίσω από όλη αυτή την κουλτούρα και αυτή την πεποίθηση που υπήρχε παλιά και το έκανε δύναμή τη. Είναι πολύ δυνατό. Ναι, αλλά για την ίδια μια και την ανέφερε, να σου θυμίσω ότι πολλές φορές έχουν ακουστεί ότι δεν ήταν και το πιο ευγενικό κορίτσι. Δηλαδή, σαν να ήταν η μονή που σαν είχε πάντα τα νεύρα της. Κανείς δεν είναι τέλειος. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Κάποιοι off-camera είναι καλύτεροι, κάποιοι όχι. Εντάξει, τώρα τι να πούμε. Τίποτα να μην πούμε. Εμείς θα μιλήσουμε για σένα σήμερα και θα περάσουμε να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Στο σχολείο είχα θέματα. Μου την έλεγαν οι συμμαθητές μου που ήμουν ψηλή, αδύνατη, λίγο μαυριδερή. Δεν ήμουν όμορφο κορίτσι. Δεν ήμουν η ωραία του σχολείου. Όταν είμαι άβαφη, δεν με αναγνωρίζουν. Προφανώς και παρά τις δηλώσεις της, δεν υπήρξε ποτέ ασχημόποπο. Απλώς με τα χρόνια, η ωραία Ηλιάνα Παπαγεωργίου από την Πάτρα έγινε αυτό που η ίδια δεν περίμενε και οι συμμαθητές της, δυστυχώς για εκείνους, δεν υποψιάστηκαν εγκαίρως. Ένα από τα ωραιότερα κορίτσια που έχουν περάσει από τις πασαρέλες, τα εξώφυλλα, τις οθόνες μας. Star Ελλάς 2011, μοντέλο με διεθνή καριέρα και τηλεοπτική περσόνα τα τελευταία 2 χρόνια, η τρίτη κριτής του Greece's Next Top Model ομολογεί πως πολλά καλά πράγματα στη ζωή της ήρθαν τυχαία. Για τα καλύτερα όμως, χρειάστηκε να δουλέψει σκληρά. Τυχαία την είδε η Έλενα Χριστοπούλου και αποφάσισε να τη μανατζάρει την εποχή που ακόμα εκείνη σπούδαζε δημοσιογραφία και διοίκηση επιχειρήσεων. Τυχαία ξεκίνησε μια καριέρα στο εξωτερικό, Βερολίνο, Μιλάνο, Παρίσι, όπου κατά σύμπτωση γνώρισε τον διευθυντή του Ford Model στη Νέα Υόρκη και μετακόμισε εκεί. Και ενδιάμεσα συνέβησαν όλα τα άλλα. Οι καμπάνιες, τα editorials, τα εξώφυλλα, οι συνεργασίες με πασίγνωστους ξένους οίκους μόδας. Δεν μου χαρίστηκε τίποτα, διευκρίνησε η ίδια στο περιοδικό Γκαλά. Ήμουν ένα κορίτσι που ταξίδευε μόνο του, αντιμετώπιζε ανταγωνισμό και αντίξωες συνθήκες, υπήρχε ανασφάλεια του αν θα έχω την επόμενη μέρα δουλειά. Από την προσπάθεια και την κούραση, έχω φτάσει σε σημείο να αρρωστήσω. Θα μπορούσε ίσως να τα παρατήσει, αλλά δεν το έκανε. Μάλλον δεν θα το επέτρεπε ποτέ στον εαυτό της. Σίγουρα όχι η Ηλιάνα που δηλώνει στρατιώτη στη δουλειά της, το κορίτσι που είναι πάντα στην ώρα του, το μοντέλο που δεν έχει χάσει ποτέ κάστινγκ. Αυτό το περίφημο το έχω κάνει και εγώ που έγινε το μότο της στο GNTM και αφορμή για πολλά σχόλια στα social media, δεν είναι επίδειξη έπαρσης αλλά το απόσταγμα μιας σκληρά κερδισμένης γνώσης, που λέει πως σε αυτή τη δουλειά δεν υπάρχει ποτέ plan B σε αυτό που θέλεις να πετύχεις. Όλα συμβαίνουν τώρα, γι' αυτό κάθε στιγμή πρέπει να είσαι ο καλύτερος σε αυτό σου. Μερικά ακόμα πράγματα που ίσως δεν γνωρίζετε για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου είναι πως έχει μια αδερφή, τη Μαριλένα, και μια ανιψιά που έχει βαφτίσει και παραγαπά, την Εφέλη. Προς το παρόν δεν σκέφτεται το γάμο. Γυμνάζεται και τις 7 ημέρες της εβδομάδας, καμιά φορά και 2 φορές την ημέρα. Θα ήθελε να δοκιμάσει να γίνει ηθοποιός, είναι ΑΕΚ, λατρεύει τις σοκολάτες και ήδη κάνει σχέδια για την ημέρα που θα σταματήσει το modeling, που ελπίζουμε να μην έρθει πολύ σύντομα. Δηλαδή, από εμάς είναι όχι. Μπράβο, Ηλιάνα. Ευχαριστώ. Όμως αναρωτιέμαι, γιατί βλέποντας κανείς όλα αυτά που είδαμε μέσα από το βίντεο,
κάποια άλλα κορίτσια τώρα μπορεί να κάθονται σπίτι να λένε δεν το έχω αυτό ή έχω αυτό αλλά δεν έχω εκείνο ή όχι δεν αντέχω, έχω κάποια όρια σε αυτά που μπορώ να κάνω, πώς θα μπορώ να αντέξω. Αυτό είναι. Και ερχόμαστε λοιπόν στα όρια τα δικά σου. Τα όρια είναι αυτά που αποφασίζουν τι θα καταφέρουμε και τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Εμείς βάζουμε όρια στον εαυτό μας. Εμείς λέμε ότι εγώ, ας πούμε, γεννήθηκα και μεγάλο στην Πάτρα. Θα μπορούσα να είμαι ακόμα εκεί και να σερβίρω καφέδες όπως έκανα, που θα ήταν μια τέλεια δουλειά. Έβγαζα τέλεια χρήματα, δεν είχα κανένα άγχος, περνάγα πάρα πολύ ωραία. Είχα λίγο άγχος, βέβαια, να κάνω λάθος παραγγελία. Αλλά το άνοιξα το μυαλό μου, το να ελεύθερο τον εαυτό μου. Αποφάσισα να ονειρευτώ. Να προσπαθήσω να κάνω κάτι παραπάνω, να σπουδάσω, να φύγω μόνη μου. Κάτι έγινε στη ζωή σου, έγινε. Κάποιο κλικ έγινε και είπες, όχι, εγώ θα πάω προς τα εκεί. Κάτι συμβαίνει σε όλους μας. Γενικά στη ζωή μου κατά τύχη έχουν συμβεί όλα. Δηλαδή, κατά τύχη αποφάσισα να σπουδάσω δημοσιογραφία και έφυγα. Κατά τύχη μετά συναντήθηκα με την Έλληνα, έγινε αυτή η δουλειά. Είμαι αρκετά τυχερό κορίτσι, αλλά θεωρώ επειδή έχω ένα πρόγραμμα στη ζωή μου και επειδή είμαι όντως στρατιώτης και δεν το λέω επιμένοντας ότι 9 η ώρα θα είμαι εκεί και θα κάνω αυτό και το κάνω. Με το ζόρι, το λατρεύω να το κάνω, μου αρέσει να το κάνω, μου αρέσει να είμαι στρατιώτης. Δηλαδή μου έχει δώσει πολύ τύχη και πολύ ευλογία ο Θεός και είναι χαρά μου να κάνω το κάτι παραπάνω γι' αυτό. Μόνο στη δουλειά είσαι στρατιώτης. Γενικά στη ζωή μου πολύ στρατιώτης. Είσαι τόσο πολύ. Αλλά τον τελευταίο χρόνο και τον τελευταίο καιρό δεν είμαι γενικά στρατιώτης. Περνάω πολύ ωραία και κάνω πιο πολύ φαν στη ζωή μου και είμαι πιο χαλαρή, πιστεύω. Πού το θυμάσαι, αφού τόσα χρόνια το πας τελείως στρατιωτικά. Δεν το θυμάμαι, Ελένη μου, προς τα εδώ. Με βοηθάει όλος ο κόσμος να το θυμηθώ. Δεν ξέρω πού πάει ο κόσμος, πού βγαίνει, δεν ξέρω τι λένε, τι είναι αυτά τα καινούργια, τι είναι αυτά τα ποτά, τι είναι... Προσπαθώ όμως, προσπαθώ και χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί έχασα βασικά, γιατί δεν έχασα, κέρδισα. 10 χρόνια από την ζωή μου, την προσωπική εννοείς. Ναι. Αλλά κέρδισα αλλού και με έφερε εδώ που είμαι σήμερα. Πιστεύεις ότι είναι δύσκολο για ένα κορίτσι που θέλει να κάνει καριέρα στο εξωτερικό? Θα μιλήσω, δεν θα πιάσουμε τώρα εδώ, ναι, γιατί είναι αλλιώς τα πράγματα. Να το δούμε λίγο πιο επαγγελματικά. Είναι δύσκολο να διατηρήσεις και μια σχέση? Δηλαδή, θα πρέπει το, αν όχι το 100%, το περισσότερο από το είναι της να είναι αφοσιωμένο, δοσμένο και χωρίς τίποτα να την ξεμυαλίζει, ξεσηκώνει ή απορροφά. Ενώ για την προσωπική τη ζωή. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει, ότι καλό θα είναι να υπάρχει συνδυασμός. Αν υπάρχει κατανόηση και αγάπη, όλα είναι okay. Επίσης, το να έχεις ένα σύντροφο στη ζωή σου, ο οποίος σε καταλαβαίνει και σε υποστηρίζει, ίσα-ίσα που θεωρώ ότι μπορεί να σε μπουστάρει και να έχεις καλύτερα αποτελέσματα στη δουλειά σου. Αυτός είναι ο καλός σύντροφος. Όποιον τον βρίσκει, τον κρατάει. Κρατήστε τον. Πάμε τώρα και στην άλλη πλευρά, γιατί υπάρχει και ο σύντροφος, ο οποίος, ναι, στην αρχή πολύ ωραία, μ' αρέσει και μ' αρέσει και αυτό που κάνει και μ' αρέσει όπως τη βλέπω, αλλά μετά θέλω λίγο να είναι λίγο πιο μέσα κοντά μου και όχι να τη βλέπω απ' έξω και να μου δημιουργεί ζήλια ή οτιδήποτε, ρε παιδί μου, συνέστημα, ανασφάλεια, φόβο, ξέρω εγώ. Εντάξει, κάθε γυναίκα παίζουν. Το διαχειρίζεται διαφορετικά. Εμένα δεν μου έχει συμβεί. Θεωρώ ότι αν μου συνέβαινε κάτι τέτοιο, αν δεν ήμουν στη φάση που θα έκανα οικογένεια και θα έκανα κάτι, θα το συζητούσα μαζί του ή απλά θα τον άφηνα. Σε ρωτάω, όχι για να βγάλω λαβράκι από τη ζωή σου. Α, δεν τα κάνω εγώ αυτά εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, ποτέ. Όμως, επειδή έχω δει κάποια κορίτσια, πάλι θα πω στο πρόγραμμά σας, ναι, κάποιες είναι τελείως ανεξάρτητες, έχουν ένα στόχο, έρχονται να το παλέψουν. Άλλες έχουν έρθει ακόμα και μαζί με τον άνθρωπό τους, το φίλο τους, το τέρι τους. Άλλες, αν θυμάμαι καλά, θυμάμαι δηλαδή, νομίζω ότι ίσως και πέρυσι άκουσα κάποια που είπε «Δεν ξέρω τώρα θα με δει, δεν το ήξερα ότι θα έρθω» ή κάπως έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι η κάθε κοπέλα σε μια ηλικία των 18, των 20 είναι πιο ευαίσθητη, πιο ευάλωτη. Θα ήθελα να μπορεί να τα έχει όλα. Ναι, στα 18 και στα 20 γιατί να τα έχεις όλα αυτά όμως, δηλαδή. Δεν είναι λίγο νωρίς, δεν είμαστε λίγο στο 2019, δεν είναι λίγο παλιό να τα έχεις όλα αυτά, δεν θέλεις να κάνεις λίγο φαν στη ζωή σου, δεν θέλεις να δουλέψεις λίγο περισσότερο, να ταξιδέψεις, να γνωρίσεις. Πού ξέρεις τι είναι τα όλα στα 18 σου? Δεν τα ξέρεις. Εγώ το λέω για μένα. Εγώ δεν ήξερα τι είναι στα 18 μου τα όλα, δεν τα ξέρω στα 30 μου. Ούτε τώρα τα ξέρω. Προσπαθώ, μαθαίνω, πειραματίζομαι και θα δείξει. Έχεις πλάκα. Εγώ, έτσι που σε γνωρίζω από κοντά, πραγματικά στο λέω, που, δηλαδή που μπορείς να εκφράζεσαι ελεύθερα, να χαμογελάς, να παίζεις με λίγα λόγια, μ' αρέσεις πιο πολύ. Γιατί καταλαβαίνω ότι μέσα σε ένα παιχνίδι υπάρχουν κάποια όρια. Πάλι μπαίνουν τα όρια. Όπως και πάλι εδώ υπάρχουν όρια. Παντού, ναι. Μέσα στις δουλειές υπάρχουν όρια. Θέλω όμως πάντα με ένα τόσο προκλητικά όμορφο κορίτσι, όχι προκλητικά, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Καταλαβαίνω, ναι. Θέλω λίγο να μπορώ να έχω πρόσβαση να αισθάνομαι πιο κοντά του. Και το καταλαβαίνω και είναι λογικό, αλλά το project είναι συγκεκριμένο. Σίγουρα. Και είμαστε μία ομάδα, είμαστε όλοι ενωμένοι.
Εμένα μου αρέσει που περνάνε κάποια βιντεάκια από στιγμές σας που είναι σαν να μην ξέρετε ότι σας τραβάνε. Ναι. Στιγμές που είσαστε σε διάλειμμα. Ναι, Ελένη μου, ότι αυτά μπορεί να πέσει. Αυτές οι στιγμές όμως μας αρέσουν. Εμένα μου αρέσουν. Ναι. Είναι αυτό που σου λέω. Εντάξει αυτό όλο, το βλέπω, το κάνετε τέλεια. Δώστε μου και λίγο και το υπόλοιπο. Μ' αρέσει, θέλω να τους γνωρίσω καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ αγαπημένη ομάδα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Γελάμε αρκετά. Πλέον το ξέρετε από τα backstage που βγαίνουν στο show. Αλλά επάνω στο γύρισμα και πάνω στο project, και εγώ σαν νέο κορίτσι, πρέπει να σταθώ ανάμεσα σε τόσο καταξιωμένους συνεργάτες που έχω. Οπότε δεν μπορώ να είμαι συνέχεια με Στέλη Χαρά. Πάντα όταν σταματάει η κάμερα, είμαι αυτή που είμαι και είμαι πολύ φαν. Μέσα στο project θέλω να υπάρχει και ένα κύριος για να καταλαβαίνουν και τα κορίτσια ότι έχω και μια θέση ανάλογη με τους υπόλοιπους για να με καταλάβουν και να με ακούσουν. Γιατί αλλιώς θα είμαστε απλά φίλες και δεν νομίζω ότι θα μετράει τόσο πολύ. Όχι, όχι, σίγουρα, σίγουρα. Εγώ απλά σου μιλάω σαν τηλεθέατρια, ρε παιδί μου, ότι θέλω το λίγο παραπάνω σου. Γιατί, ας πούμε, τη Βίκη την ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είναι πολλά χρόνια, ενώ που την έχουμε δει και μέσα από τηλεόραση. Δεν μιλάω για μένα, τη γνωρίζω πολλά χρόνια. Μιλάω σαν τηλεθέατρια τώρα. Τη ξέρεις περισσότερο. Εντάξει, νωρίς είναι, θα γνωριστούμε. Ναι, βρε, θα γνωριστούμε. Εγώ το χαμογελό θέλω να βλέπω. Τι σε ρώταγα πριν τώρα και ξεχάστηκα και είδες με βάζει. Λάγαμε για όρια. Σου είχε τύχει δουλειά λοιπόν στο εξωτερικό που να πεις αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Πώς ρε, παιδί μου, τυχαίνει αυτά τα κορίτσια. Να, έβλεπα προχθές με αυτόν τον τοίχο που ανέβηκες και λέω ποια είναι η Λάρα Κρόφτ. Θα τρελαθώ με αυτό το κορίτσι. Α, Ελένη, μου πονεμένη ιστορία. Να, όχι, δείτε το λίγο, ρε παιδιά. Βγάλτε το λίγο μπροστά, σε παρακαλώ. Είναι το έχω κάνει και εγώ, καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεν έχω εντυπωσίαση μόνο ότι είσαι εκεί πάνω. Με εντυπωσίασε ότι έπαιρνες και πόζες. Δεν ξέρω η ψυχή σου τι έλεγε μέσα, αν είχες ταχυπαλμία. Αυτό μόνο εσύ το ξέρεις. Εγώ η εικόνα που έβλεπα ήταν πολύ δυνατή. Η ψυχή μου έλεγε ότι πρέπει κάποιος να δοκιμάσει την κάθε πασαρέλα, έτσι ώστε μετά να είμαστε δίκαιοι απέναντι στα κορίτσια και να τους ζητήσουμε να κάνουν τη δοκιμασία αυτή. Η οποία έχει γίνει πάρα πολλές φορές στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν είναι ότι σημαίνει η πρώτη φορά για στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο, τους βγαίνουν ωραίες φωτογραφίες, έτσι. Γιατί έχει προχωρήσει μόνο, έχουν αλλάξει εποχές. Πλέον κάνουμε φαντασμαγωρικά πράγματα. Δηλαδή και η τεχνολογία προχωράει και όλα. Θέλουν κάτι παραπάνω. Και οι σχεδιαστές και όλοι. Υπάρχουν σόους με κάθε πασαρέλα. Υπάρχουν σόους με φωτιά γύρω-γύρω, το οποίο είναι ακόμα πιο επικίνδυνο να ποζάρεις μέσα στη φωτιά με ένα αέρινο ρούχο. Μέσα στη φωτιά. Μέσα στη φωτιά. Το έχεις κάνει και αυτό. Δεν το έχω κάνει αυτό. Αχ, ούτε τι γίνεται. Ας μην βάζουμε ιδέες στη Ζενεβιέβ. Ας μην βάζουμε ιδέες στη Ζενεβιέβ, σας παρακαλώ. Γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει αργότερα. Μου έχει συμβεί να κάνω μια φωτογράφηση που δυστυχώς όταν ήρθα στη θέση να την κάνω δεν αισθάνθηκα καθόλου άνετα και φοβήθηκα αρκετά. Έπρεπε να κρεμαστώ έξω από ένα αερόστατο πάνω από το τείχος του Βερολίνου. Αλλά επειδή είχα υπογράψει ήδη το συμβόλαιο και δεν το πρόσεξα. Αφού σε βάλανε στο αερόστατο, γιατί ήθελα να σε βγάλω να παίξω. Γιατί ήθελα να φαίνεται ολόκληρο το ρούχο και κοβόταν από το αερόστατο. Και τελικά. Τελικά έκανα την καρδιά μου πέτρα, έσυσα τα δοντάκια μου και έκανα τη δουλίτσα μου. Τι μπορεί να σκέφτηκες για να πάρεις δύναμη για να πεις δεν με παίρνει να μην το κάνω, θα το κάνω τέλος. Δηλαδή κάτι σκέφτηκα πρέπει να μας δίνει δύναμη μέσα μας. Σκέφτηκα την τηλεπορία που έχω κάνει όλο αυτό τον καιρό. Σκέφτηκα ότι αυτή η φωτογράφηση θα πάει πολύ καλά. Ήταν για ένα γερμανικό περιοδικό. Ήταν πάρα πολύ δυνατή η δουλειά. Ότι έχω ήδη πληρωθεί και εγώ και το γραφείο μου. Έχω υπογράψει ένα συμβόλαιο στο οποίο απλά δεν πρόσεξε τη λεπτομέρεια έξω από το αερόστατο. Είναι δικό μου λάθος. Δεν είναι του γραφείου μου ούτε της παραγωγής που έκανε τη φωτογράφηση. Έχω συνενέσει λοιπόν για να το κάνω. Και σκέφτηκα τη ρήτρα που θα πρέπει να πληρώσω αν δεν έκανα τη δουλειά και ότι θα εξέθετα ολόκληρη την παραγωγή και θα έπρεπε να ξανακάνουν κάποια άλλη μέρη τη φωτογράφηση, να πληρώσουν όλη την παραγωγή για να βρουν κάποιο άλλο κορίτσι. Οπότε, ως επαγγελματίας. Αυτό που ήταν για σένα αυτό που λέμε, ξεπέρασα τα όρια μου. Αυτό ναι. Καταλαβαίνω. Ναι. Σε έκανε μετά από αυτό να πεις δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορώ να κάνω. Δηλαδή, να αισθανθείς απόλυτα. Όχι, όχι. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή κάτι θα συμβεί πάλι που δεν θα μπορώ να το κάνω. Είμαι άνθρωπος, έχω συναισθήματα, έχω φόβους εννοείται. Απλά μέχρι στιγμή δεν έχει τύχει κάτι τόσο aggressive που να μην μου αρέσει. Γιατί εμένα μου αρέσει να δοκιμάζω πράγματα. Είμαι και αυτός ο άνθρωπος. Τα κορίτσια που έρχονται εκεί, και μάλλον να το γυρίσουμε λίγο στην περσινή σεζόν. Ωραία. Φαινόταν από την αρχή προς τα πού θα φτάνατε, ποια κορίτσια θα φτάναν στο τέλος. Στην δηλαδή περσινή σεζόν, ναι. Αφαινόταν. Φαινόταν από την αρχή, φαινόταν στις φωτογραφίσεις, στις δοκιμασίες που κάναμε, ποιες το θέλαν πάρα πολύ, ποιες προσπαθούσαν περισσότερο, ποιες έφεραν πάντα. Έχει σημασία τώρα το θέλει κάποιος πάρα πολύ. Θέλω να πω για να έρθουν εκεί, το θέλουν πολύ. Σε όλα έχει σημασία να το θέλεις πολύ. Σε όλα, στα πάντα. Όχι μόνο στη δουλειά σου, σε όλη τη ζωή. Όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, το κάνεις καλύτερα και το πετυχαίνεις σίγουρα. Φέτος, στη φετινή σεζόν που έλεγα την Δευτέρα που ξεκινήσαμε, λέω παιδιά, με εντυπωσίασε. Πόσα κορίτσια, γιατί είναι η δεύτερη σεζόν. Δηλαδή την πρώτη φορά που το κάνεις, λες. Βέβαια, θα πάει, κόσμος, πολύ, ωραία, μια χαρά. Δεύτερη χρονιά, απανωτά, δεν το περιμένεις ότι θα πάνε περισσότεροι από την πρώτη. Ήρθαν νομίζω και περισσότερο και από το διπλάσιο ρυθμό που είχαμε πέρσι. Ήρθαν πάρα πολλά κορίτσια, κάναμε πάρα πολλές οντισιόν. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει ένα πολύ καλό casting. Και φέτος έχουμε πρόβλημα, όχι απλά δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε
ποιες θα είναι στην τελική τριάδα. Εμείς είμαστε στην δεκάδα καταρχάς, έχουμε φτάσει τόσο κοντά στο show, στο τέλος. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ποια κοπέλα έχει καλύτερη φωτογραφία, ποια έχει χειρότερη, ποια αποχωρεί. Κάνουμε meetings, μέσα στεναχώρια. Κοιτάμε τις φωτογραφίες πάλι, κοιτάμε αυτό, κοιτάμε τα, μήπως τα νύχια της δεν είναι τέλεια. Θέλω να μου πείτε μεταξύ σας, εσείς οι τέσσερις, που είμαι σίγουρη ότι εκτός και εκτός της κάμερας, ωραία, τρεβάτε αυτά που πρέπει, τελειώνετε, πάτε μέσα να ξεβαφτείτε να φύγετε. Δεν μπορεί να μην διαφωνείτε, συμφωνείτε. Δεν μπορεί να ταιριάζετε. Πολύ. Δεν γίνεται. Κοίταξε, φέτος. Γιατί και ο καθένας σας το βλέπει με άλλο τρόπο. Αυτό είναι το περίεργο με εσάς. Φέτος δεν ξέρω τι έγινε. Πες, διαφωνούσαμε πάρα πολύ. Δηλαδή στα meetings ήταν μαραθώνια μέχρι να τελειώσουν. Φέτος με το που ξεκινήσαμε από το πρώτο γύρισμα, μάλλον δεν ξέρω, λείψαμε πολύ ένα τον άλλον, περάσαμε τόσο ωραία πέρυσι. Σκέψω ότι έχουμε 4 καμαρίνια και από τα πρώτα γύρισματα ήμασταν πάντα σε ένα. Ήμασταν όλοι μαζί. Καλώς μας έβρισκες, εδώ μας έβρισκες, ήμασταν πάντα μαζί. Τετραδούλα. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Λίγο χαβαλέ, λίγο έτσι. Φέτος δεν διαφωνούμε τόσο πολύ. Δηλαδή είναι λίγες οι φορές. Αλλά όταν διαφωνούμε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Είμαστε όλοι firm σε αυτό που λέμε. Ποιος είναι ο πιο επίμονος όταν θα του γυρίσει το μυαλό από τους τέσσερις σας? Νομίζω ότι είμαστε όλοι, απλά είναι πώς το δέχεται ο καθένας. Αυτοί που πιο δύσκολα πιστεύω το δέχονται, γιατί θέλουν να καταλάβεις αυτό που λένε. Δηλαδή θέλουν να σε κάνουν να καταλάβεις, είναι ο Δημήτρης και η Βίκη. Εγώ με τον Άγγελο είμαστε και λίγο εντάξει, οκ, δεν πειράζει. Τα παιδιά, τα κορίτσια που έρχονται, απέναντι σε ποιον αισθάνονται πιο ψαρωμένα? Άσχετα τι λένε. Η καθημερινή και διαφορετικό. Τώρα στο βλέμμα τις βλέπετε εσείς, τις καταλαβαίνετε. Εγώ νομίζω τον Δημήτρη φοβούνται πιο πολύ. Αχ, γιατί θεωρώ ότι είναι ο πιο γλυκός? Είναι. Είναι μπαμπάς και είναι ένας μπαμπάκας. Δηλαδή είναι πολύ γλυκός. Όταν λέω πιο γλυκός, μισό λεπτάκι, ίσως επειδή τον ξέρω, μπορεί και εγώ όταν τον έβλεπα απέναντί μου και με κοίταγε έτσι και μου έλεγε για έλα πιο κοντά να σε δω. Αυτό είναι λίγο ψαρωτικό, αλλά τώρα εγώ στη φάση που είμαι, δηλαδή και αυτό γλυκό το βλέπω. Ισχύει και εγώ τον γνωρίζω 10 χρόνια τον Σκουλ, είμαστε πολύ κοντά γενικά. Οπότε εγώ ξέρω πώς είναι σαν άνθρωπος και ξέρω πόσο γλυκός και πόσο καλός είναι. Σίγουρα είναι πιο ψαρωτικός. Και καταπληκτικός φωτογράφος, δηλαδή αυτά τα κορίτσια θα είναι πολύ τυχερά να συνεργαστούν κάποια στιγμή μαζί του. Ναι. Θα συνεργαστούν πολύ. Στο GNTM σίγουρα. Λοιπόν, πώς προχωράει τώρα μέχρι να φτάσουμε στο τέλος? Πες μου, γιατί κάθε μέρα ένα πράγμα συζητιέται, είναι αυτό. Κάνουμε δοκιμασίες, κάνουμε διάφορα projects, πολύ διαφορετικά, μεγαλύτερες παραγωγές από τις περσινές σίγουρα. Τα κορίτσια μας είναι πάρα πολύ δυνατά, όλα. Τα πάνε φανταστικά, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Μας δυσκολεύουν πάρα πολύ για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε και πώς θα προχωρήσουμε. Αλλά πιστεύω ότι όσο θα πηγαίνει το show προς τα μέσα, θα γίνεται όλο και πιο ωραίο. Έχει δηλαδή πολύ ενδιαφέρον. Εγώ ανυπομονώ να δω βασικά τι γίνεται στο σπίτι, γιατί μέχρι να βγει τηλεόραση εμείς δεν ξέρουμε τι γίνεται στο σπίτι. Οπότε δεν ξέρω ποια είναι η φίλη με πια και τι γίνεται. Σε εμάς μπροστά ξέρεις, είναι όλες αγαπημένες. Ηλιανά, τηλεόραση. Ναι. Κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνεις. Θα το σκεφτόσουν να κάνεις, είναι κάτι που σε ενδιαφέρει? Μελλοντικά σίγουρα θα το σκεφτόμουν να κάνω. Αν μπορούσα δηλαδή να κάνω κάτι και αν αποκτούσα την εμπειρία, σίγουρα. Εσύ πώς νιώθεις? Σημασία έχει πώς νιώθεις και εσύ ίδια. Εξάλλου είδες τι έλεγες προηγουμένως, αν αυτά τα κορίτσια το θέλουν πολύ. Γίνεται. Μου αρέσει ο χώρος, αλλά θέλω πάρα πολλά πράγματα. Και αυτή την περίοδο κάνω πολλά πράγματα πέρα από το GNTM. Οπότε ας εξελιχθούν τα πράγματα όπως είναι και όπως είναι να γίνει. Το εγώ είμαι ανοιχτή σε όλα. Υπάρχει πια στη ζωή σου ή το έχεις κλείσει? Όχι, υπάρχει. Πηγαίνω, έρχομαι συνέχεια. Εξακολουθώ να πηγαίνω στη Νέα Υόρκη και να δουλεύω. Υπάρχει και θα υπάρχει ακόμα για μερικά χρόνια. Το συμβόλαιό μου ισχύει ακόμα. Και είναι φανταστικά, είναι και ένα ωραίο ευχάριστο διάλειμμα. Λοιπόν, ή περνάς πολύ καλά μαζί μου, είσαι σε πολύ φανταστική φάση στη ζωή σου, είσαι με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Ό,τι και να συζητάμε, το χαμόγελο δεν φεύγει, τα μάτια είναι τσιν-τσιν από το χαμόγελο. Έτσι, με χαίρομαι, Έλενα, και πάρα μαζάκι. Πολύ που σε επέτυχα σε αυτή τη φάση, πραγματικά σου πάει πολύ. Ευχαριστώ. Και να το βλέπουμε το χαμόγελό σου, γιατί σου πάει. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα σήμερα και τα είπαμε. Σήκω πανέμορφο ψηλό κορίτσι να σε αγκαλιάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και χάρηκα πολύ που σε ξαναείδα. Κι εγώ. Λοιπόν, γεια σου, Ηλιανά. Τι λέω, καλέ. Έλα εδώ μαζί μου, παιδί μου, θα σε αφήσω εγώ έτσι να φύγεις. Μου ήρθες εσύ εδώ μετά από τόσα χρόνια και εγώ δεν θα σε πάω. Πού θα με πάω? Μία βόλτα, εδώ. Να σου προσφέρω και το άρωμά σου. Δεν μου προσφέρεις. Βέβαια. Είναι δυνατόν σήμερα, Joy. Dior, αγαπημένη μου εταιρεία για αρώματα, τη λατρεύω. Δεν ξέρω εσύ ποια είναι η σχέση, να σου βάλω λίγο στο Εγώ έχω σχέση με άλλη εταιρεία. Α, δεν πειράζει. Εδώ τώρα είσαι καλεσμένη, δεν διαφημίζεις. Είμαι καλεσμένη και με όχι. Δεν διαφημίζεις, γνωρίζεις. Και σου προσφέρω κιόλα. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Φιλάκια πολλά. Να είσαι καλά, Ηλιάνα μου. Ευχαριστώ πολύ.